Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Αγγελιοφόρος, οι καταναλωτές κάνουν μια σαφή στροφή στη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών, όπως επίσης και στους εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, το ποδήλατο και πεζί, αφήνοντας πίσω το αυτοκίνητο. Ωστόσο, κρίνουν το κόμιστρο που καταβάλουν ακριβό και σε ορισμένε περιπτώσει ζητούν την επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπω για παράδειγμα τη λειτουργία νυχτερινών δρομολογίων. Σύμφωνα με έρευνε που πραγματοποίησαν ομάδε φοιτητών του Τμήματο Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, από την αρχή του έτου παρατηρήθηκε αύξηση κατά 7% του επιβατικού κοινού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του, παρόλο που τα δρομολόγια έχουν παραμείνει τα ίδια. Η αύξηση αυτή μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώ οι καταμετρήσει γίνονται με βάση τα ακυρωθέντα εισιτήρια και τι κάρτε, την ώρα που εκτιμάται ότι δεκάδε χιλιάδε είναι οι τζαμπατζίδε. Το φαινόμενο αυτό έχει επιδεινωθεί μετά την εκδήλωση της κρίσης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΤ, από τους ελέγχους που γίνονται σε ποσοστό 7% των δρομολογίων προκύπτουν ετησίως 25.000 με 30.000 περιστατικά ατόμων που δεν έχουν ή δεν ακυρώνουν εισιτήρια. Παλαιότερα, αυτοί που δεν είχαν εισιτήριο πλήρωναν επιτόπου το πρόστιμο σε ποσοστό 70% και οι υπόλοιποι επιπιστώσει, ενώ σήμερα τα ποσοστά αυτά έχουν αντιστραφεί. Επίση, αύξηση τη συχνότητας χρήση των αστικών παρουσιάζεται από του άνδρες και μείωση από τι γυναίκε, ενώ οι λόγοι οφείλονται κυρίω στην άνοδο των τιμών των καυσίμων. Οι άνδρε εμφανίζονται πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν για τι μεταμεσονήκτιε μετακινήσεις του κάποιε γραμμέ που θα λειτουργούν εκείνε τι ώρε με αυξημένο αντίτιμο εισιτηρίου σε σχέση με το κανονικό. Σχετικά με τι συμπαραστικέ συγκοινωνίε, οι κάτοικοι γεωταχή αυτοκινήτων διαπιστώνεται ότι έχουν μειώσει τι μετακινήσει του κατά 80% και έχουν στραφεί στη χρήση των κτέλ, καθώ περίπου το 85% τη θεωρεί ω οικονομικά σύμφορη λύση. Αλλαγέ σημειώθηκαν και στι συνήθειε των φοιτητών ω προ τη χρήση του ΟΑΣΤ, η οποία διπλασιάστηκε, ενώ μειώθηκε σημαντικά η χρήση του ταξί και αυξήθηκε αυτή του ποδηλάτου. Αλλαγή παρατηρείται και στη στάση των ταξιδιωτών που επιθυμούν να κάνουν τουρισμό. Περίπου το 60% προτιμά να αγοράσει τα ταξιδιωτικά του εισιτήρια μέσω του ίντερνετ, ενώ το 40% παραμένει πιστό στα ταξιδιωτικά γραφεία. Το 55% αυτών επιλέγει ένα ταξίδι στο εξωτερικό εξαιτία του συνελικά χαμηλότερου κόστου, ενώ παρατηρείται μείωση των ταξιδιών γενικά λόγω τη οικονομική κρίση και μείωση τη χρήση του ΙΟΤΑΧΗ για τη μεταφορά των τουριστών στον προορισμό του και συνεπώ αύξηση τη προτίμηση χρήση των δημόσιων μέσων συγκοινωνία.